Καλησπέρισουμε τον Τάκη Μπαλτάκο εκ των νομικών του ΠΑΟΚ στην πολύκρωτη αυτή υπόθεση. Αυτή είναι η μέρα. Δικαίωση, δικαίωση. Να μας πει λίγο και από την πλευρά του. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι ακριβώς γνωρίζει μέχρι στιγμής, γιατί είναι φρέσκα και η απόφαση. Φαντάζομαι και εσείς ενημερώνεστε συνεχώς. Λοιπόν, παιδιά, καταρχήν να σας πω το εξής. Ότι είναι θρίαμβος για τον ΠΑΟΚ, είναι θρίαμβος για τους δικηγόρους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι φάγανε πολύ ξύλο τόσους μήνες και πολύ μπούλινγκ από τον Ολυμπιακό, όλοι οι δικηγόροι, και εγώ φυσικά πρώτος και καλύτερος. Αλλά περιμέναμε, γιατί γελάει καλά όποιος γελάει τελευταίος. Αυτό λέει ο λαός και έχει απόλυτο δίκιο. Σωστό. Έρχεται λοιπόν τώρα το ΚΑΣ, επιστρέφει τους 7 βαθμούς και υποχρεώνει την Επιτροπή Εφέσεων να δικάσει την υπόθεση εκ νέου όποτε θέλει. Θέλει αυτήν την εβδομάδα, θέλει του χρόνου, θέλει σε 10 χρόνια, όποτε και να δικάσει όμως, είναι υποχρεωμένοι οι εφέτες να μπουν στην ουσία. Να αγνοήσουν το πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, να μπουν στην ουσία και να δεχθούν αυτό που τους λέγαμε, ότι δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης που έχει 7 γηπεδάκια για να προπονούνται οι έφηβοι να ελέγχει μια ολόκληρη ΠΑΕ του Συγγελίδη και του Πανόπουλου. Αυτό ακριβώς έκανε το ΚΑΣ σήμερα, είπε το αυτονόητο. Εγώ το έχω πει από τον Δεκέμβριο, χαίρομαι που το έχω πει από τον Δεκέμβριο και μίλησα πάρα πολύ, με πολύ κόστος προσωπικό, και έρχεται τώρα η στιγμή να έρθει το ΚΑΣ και να πει ακριβώς αυτά που εγώ έλεγα από τον Δεκέμβριο. Ότι δεν υπάρχει τίποτα, δικάστε την ουσία. Αυτό είναι όλο. Ουσιαστικά, αυτό είναι όλο. Ουσιαστικά, κύριε Μπαλτάκο, το είπε και ο Σταύρος νωρίτερα, απογυμνώνεται πλήρως η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Πλήρως, ακριβώς. Είναι, σαν είναι να πολύ γενική αυτή η έκφραση που λέω, γιατί είμαι και στο ραδιόφωνο, δεν μπορώ να πω άλλη έκφραση που έχω στο μυαλό μου. Αλλά ουσιαστικά ναι, αυτό όχι, είναι μέσα σε όλα τα άλλα. Αυτό ακριβώς είναι. Απογυμνώνεται η Επιτροπή, αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Είναι κόλαφος, με μάλλον μην πω αυτή τη λέξη, δεν πρέπει. Είναι κακό, να μην πω κάτι χειρότερο, για την Επιτροπή Εφέσεων. Να έρχεται σωστό το ΚΑΣ, να έρχονται δηλαδή οι δικηγόροι, οι δικαστές από την Ελβετία και να τους λένε ότι δεν το κάνατε καλά, έπρεπε να μπείτε στην ουσία. Δεν είναι δυνατόν εφέτες να πείθονται από τα επιχειρήματα μιας Επιτροπής του Δημοσίου που δεν έχει κανένα δικαστή μέσα. Παρά μόνο έναν ο οποίος είναι απόστατος αξιούχος. Τώρα... Αυτό λοιπόν το οποίο έκαναν τότε, το λάθος, έρχεται τώρα το ΚΑΣ και τους υποχρεώνει να το κάνουν σωστό. Αυτό είναι όλο, πρόκειται για θρίαμβο 100%. Διευκρινίστε μας κάτι τώρα για την επόμενη ημέρα, γιατί είναι ξεκάθαρο το τι συνέβη στο ΚΑΣ. Καταρχήν, ναι. Επιστρέφει στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Υπάρχει κάποια υποχρέωση, δέσμευση ή μη δέσμευση, το ποιος θα δικάσει, δηλαδή, αν δικάζουν οι ίδιοι που το δίκασαν ή άλλοι. Θα σας πω, η Επιτροπή Εφέσεων έχει συγκεκριμένο αριθμό μελών. Mm-hmm. Όπως ξέρετε, ο ΠΑΟΚ έχει καταγγείλει, έχει αναφέρει μάλλον στην επιθεώρηση του Αρείου Πάγου δύο εφέτες, τον πρόεδρο και τον κύριο Βριώνη. Εκείνο το οποίο λοιπόν πιστεύω, χωρίς να θέλω να προδικάσω τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, εγώ αυτό θα έκανα πάντως εφόσον θα είμαι εκεί φυσικά. Θα ζητήσει εξαίρεση. Θα ζητήσει εξαίρεση. Φαντάζομαι θα εξαιρεθούν και άνθρωποι από μόνοι τους, φαντάζομαι. Από μόνοι τους μη βάζετε το χέρι στο Ευαγγέλιο, το από μόνοι τους. Δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Αλλά και να σας πω και κάτι. Ναι. Είτε είναι είτε δεν είναι, είναι υποχρεωμένοι να μπουν στην ουσία. Όταν μπουν στην ουσία, θα πέσουν πάνω σε τοίχο, διότι όπως έχω πει πολλές φορές, κουράστηκα να το λέω, και σε εσάς το έχω πει πολλές φορές, δεν μπορείς να πεις ποτέ ότι αυτός που ελέγχει τα γηπεδάκια, ελέγχει και μια ολόκληρη ΠΑΕ. Τότε ο Παναθηναϊκός ελεγχόταν την Παιανία, και κάθε ομάδα που έχει ένα βοηθητικό γήπεδο, ποιος είχε το βοηθητικό γήπεδο, θα έλεγε και την ΠΑΕ. Πράγματα τα οποία είναι πεδαριώδη. Αυτό λοιπόν υποχρεωμένοι να ψάχνουν. Εγώ καταλαβαίνω ότι πλέον η Επιτροπή Εφέσεων θα πάρει το βάρος της όποιας απόφασης. Είτε είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, είτε είναι υπέρ του Ολυμπιακού, είτε είναι υπέρ της Ξάνθης, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Πλέον δεν θα μπορούν να πούνε, α, τι να κάνουμε. Αυτή ήταν η Επιτροπή που αυτό μου στείλει η Επιτροπή. Είναι δεσμευτική, τι να κάνω. Ακριβώς. Πλέον παίρνουν το βάρος της απόφασης, είναι δική τους απόφαση πλέον. Των δικαστών. Αυτό είναι σημαντικό, σίγουρα. Αυτό είναι σημαντικό. Πείτε μου κάτι, γιατί μιλάμε για ΠΑΟΚ, μιλάμε για Ολυμπιακό, μιλάμε για Ξάνθη, είπαν τίποτα. Ξέρετε. Δεν το ξέρω. Δεν μου είπαν από τον ΠΑΟΚ, δεν μου είπαν για την Ξάνθη. Λόγω του δικαίου με την UEFA, αυτό λέω. Που λέει η UEFA ότι. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, γιατί μην πω κάτι που δεν ξέρω. Διότι ο Μαυρομάτης, με τον οποίο μίλησα και μου διάβασε το διατακτικό, ο νομικός σύμβουλος του ΠΑΟΚ, δηλαδή που μου διάβασε το διατακτικό της απόφασης. Δεν μου είπε κάτι για την Ξάνθη, δεν προλάβαμε. Βέβαια να πω και το εξής. Η Ξάνθη δεν έχει προσφύγει στο ΚΑΣ. Κάνω λαθός. Για τους 7 δικούς της βαθμούς. Αυτό λέω. Ναι, δεν το ξέρω. Δεν θέλω να απαντήσω για την Ξάνθη. Δεν πρέπει να απαντήσω. Πρέπει να μιλήσουν οι δικηγόροι της Ξάνθης. Δεν θέλω να πω κάτι για την Ξάνθη. Προσφυγή πάντως νομίζω δεν έχει κάνει. Δεν αφορά. Από ό,τι ξέρω δεν έχει κάνει. Αλλά άρα... μην με ρωτάτε για την Ξάνθη. Δεν μπορώ να απαντήσω. Εντάξει, κατανοητό. Άρα δικάζει πλέον η Επιτροπή Εφέσεων.
δικάζει η Επιτροπή Εφέσεων. Πόσοι είναι τα μέλη, έχουμε αριθμό? Πέντε. Άρα, αν βγουν οι δύο, μένουν οι άλλοι τρει. Μια στην παιδιά, πέντε είναι τα μέλη, αλλά δικάζει με τριμελή σύνθεση. Μάλιστα. Τρεις δικάζουν πάντα. Τρεις εκ των πέντε δικάζουν, δεν δικάζουν και πέντε μαζί. Οπότε μπορεί να δικάσει με τριμελή σύνθεση χωρίς να είναι οι κύριοι Φιλόπουλος και Βριώνης, αν εξαιρεθούν, αν θέλουν να εξαιρεθούν, αν δεχτεί την εξαίρεση το δικαστήριο. Ποιος αποφασίζει για την εξαίρεση, αν αυτοί που είναι ότι δεν έχουν. Οι ίδιοι. Οι πέντε δηλαδή. Ναι, οι πέντε, ναι. Όχι, φυσικά, ναι. Η Επιτροπή Εφέσεων. Αυτοί οι πέντε δηλαδή λένε ναι, μένω έξω, παιδιά, ή όχι, δεν μένω έξω. Στην ουσία οι τρεις θα αποφασίσουν για τους άλλους δύο, αλλά επαναλαμβάνω ότι εγώ δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό, διότι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν την απόφαση του ΚΑΣ. Αυτό μετράει. Και μην ξεχνάμε, το πρώτο σκέλος είναι οι 7 βαθμοί που επιστρέφονται. Αυτό είναι το πρώτο και σημαντικό. Ναι. Το ενόλου. Πάντως, κύριε Παλτάκο, είναι μία ήττα, το λέει νωρίτερα και ο Σταύρος ο Κόλκας, και για τον Ελευθέρη Αυγιανάκη, η περίφημη επιτροπή του. Απολύτως. Εντάξει, τα παλιά τα μέλη, η Μαρούπα, η εκτιμήτρια κτηρίων, ο κ. Σαρκούδης, αυτή άτομα... Αυτή που είπες είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με νοιάζει την ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με νοιάζει την ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα προσωπικά δεν με νοιάζει. Αν είναι ΣΥΡΙΖΑ και αν είναι ΠΑΣΟΚ και αν είναι και ΚΑΠΑΚΑΠΑ. Εντάξει, δεν διορίστηκαν επί Αυγενάκη αυτό. Όχι, μα πήγα να πω τα παλιά μέλη παρεχρήσανε και οι καινούργοι του Αυγενάκη, ο κουμπάρος του. Το ομολόγησε εδώ στο Λίμπερο για πρώτη φορά μετά από 10 μήνες, ο κουμπάρος του αδερφού του. Να είμαστε ακριβείς. Και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιά. Και ένα είναι αυτό, κύριε Μπαλτάκο, νομίζω συμφωνείτε. Και το άλλο είναι ότι χρειάστηκε να ταλαιπωρηθεί τόσο ο ΠΑΟΚ για να φτάσουμε στο αυτονόητο ότι αυτή η επιτροπή, όπως ήταν δομημένη και με τα επιχειρήματα που έγραψε στο σκεπτικό της, δεν είχε καμία απολύτως έτσι λογική να καταδικαστεί ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με αυτή την επιτροπή τη συγκεκριμένη. Δηλαδή, αν ήταν πέντε νομικοί και άλλοι τρεις πιο αξιόλογοι και αξιόπιστοι άνθρωποι, ίσως να μιλούσαμε διαφορετικά. Αλλά αυτή η επιτροπή δεν θα μπορούσε να καταδικάσει τον ΠΑΟΚ. Αυτό επί το ΚΑΣ. Να σας πω κάτι το οποίο εγώ το έχω πει πολλές φορές και το πιστεύω απόλυτα. Είχα πει προχθές ένα συναδελφό σας, δεν ξέρω αν είστε εσείς, ότι δεν μπορεί οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μέχρι 31-12 να ξέρανε μπάλα και να ήταν πρώτοι και από πρώτης πρώτου και μετά να ξεχάσανε την μπάλα και να κινδυνεύουν. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Επέξανε με τον Άρη, κύριε Μπαλτάκο, γι' αυτό. Και με τον Παναθηναϊκό παίκτη, δεν το θυμάμαι. Σωστό! Σωστό! Έχετε δίκιο! Μια που είπατε Παναθηναϊκό. Άστο να απαντήσω. Έχει σημαντική ερώτηση. Συνεχίζει, κύριε Παλτάκο. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν και να μου θέλετε, εγώ τελειώνω εδώ, δεν έχω από κάτι άλλο παρά μόνο ότι πρόκειται για θρίαμβο. Εκείνο το οποίο συνέβη λοιπόν είναι ότι η ομάδα αυτή, επειδή δεν έχει την εμπειρία την διοικητική που έχουν οι ομάδες Αθήνας, η ομάδα του ΠΑΟΚ γενικά δηλαδή, ο οργανισμός, οπωσδήποτε συνταράχθηκε από αυτό το γεγονός και αυτό το σοκ το οποίο υπέστη ο οργανισμός του ΠΑΟΚ πέρασε και στο γρασίδι και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το πάρει πίσω ο ΠΑΟΚ. Δεν προλαβαίνει, δεν έχει χρόνο. Αλλά από την άποψη την νομική πρόκειται για θρίαμβο. Πρόκειται για θρίαμβο. Τι θα πει να μείνετε. Αυτός είναι ο τίτλος. Θρίαμβος. Η δουλειά του Ολυμπιακού έγινε, κύριε Παλτάκο, πάντως. Γιατί εγώ νομίζω αυτή ήταν η δουλειά του. Να προκαλέσει μια τεράστια. Ναι, η αγωνιστική ζημιά έγινε, δεν μπορεί να την πάρει πίσω. Γιατί όποιος πίστευε ότι ο ΠΑΟΚ θα υποβιβαστεί ή σε άλλο κόσμο ζει ή απλά δεν ξέρει τι του γίνεται. Εντάξει, ο Ολυμπιακός το ήξερε, τώρα μεταξύ μας. Να σας πω κάτι δουλειά ακόμα. Ότι αν εγώ βγήκα από το Δεκέμβριο και έλεγα, και όταν μπήκα στην υπόθεση, έλεγα περισσότερο ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα, το έλεγα γιατί ξέρω πως μια ομάδα επηρεάζεται. Και προσπαθούσα να δημιουργήσω ένα αντίβαρο σε αυτά που έλεγε ο Ολυμπιακός, ότι υποβιβάστηκε ο ΠΑΟΚ, τελείωσε ο ΠΑΟΚ, διαλύθηκε ο ΠΑΟΚ. Προσπαθούσα μόνος μου, λέγοντας συνέχεια την ίδια φράση, να δημιουργήσω ένα αντίβαρο. Δεν είναι εύκολο αυτό όμως. Ναι. Ναι. Ένα λεπτό από την καλοσύνη σας, κύριε Μπαλτάκο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι παντελώς άσχετο με την υπόθεση, πολύ σχετικό όμως με τη δική σας δραστηριότητα και εμπειρία. Τι γίνεται με την περίπτωση Βασιλακόπουλου, με τον νόμο. Οπα. Με τον νόμο που λέγεται ότι είναι αντισυνταγματικός, με την παρουσία του στις εκλογές. Έχουμε πολύ σημαντικά ζητήματα γιατί και εκεί τρογόμαστε στο ελληνικό μπάσκετ εννοώ. Και εμείς ως μπασκετικοί, επειδή ξέρω ότι και εσείς είστε πολλά χρόνια παράγοντας και πρόσφατα συναντηθήκατε, τι γίνεται, εξηγήστε μας τι γίνεται με αυτή την περίπτωση. Θα σας πω, είναι πάρα πολύ απλό. Το σύνταγμα, γιατί η Ελλάδα είναι συντεταγμένη χώρα, το οποίο σημαίνει ότι έχει σύνταγμα, ωραία. Δεν είναι χώρα σύντακτη. Το Σύνταγμα λέει ότι οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνεταιρίζονται, δηλαδή να δημιουργούν ενώσεις, σωματεία. Σωστά. Η ΕΟΚ είναι σωματείο. Ναι. Δεν μπορεί λοιπόν να έρθει ο νόμος και να πει ότι σε αυτό το σωματείο που λέγεται ΕΟΚ ή κολυμβητική ομοσπονδία ή όποια ομοσπονδία, σωματεία ναι, όμως, ναι. Δεν θα συμμετέχουν στη διοίκηση εκείνοι που έχουν περάσει τα 71, τα 45, τα 12 ή τα 62. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να μπει ηλικιακός περιορισμός. Άρα λοιπόν τι θα συμβεί.
θα πάει ο Βασιλακόπουλος και θα εκθέσει υποψηφιότητα κανονικά, ναι, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ θα εγκρίνει αυτή την υποψηφιότητα και όποιος έχει το θάρρος και όποιος έχει και τη θέληση ας πάει στα δικαστήρια και να μπορέσει να κερδίσει και να πει δηλαδή ότι κακώς η ΕΟΚ ενέκρινε την υποψηφιότητα Βασιλακόπουλου, διότι υπάρχει ένας νόμος που λέει 71 ετών. Ναι. Και αν αύριο ο νόμος λέει 65, αν αύριο λέει 52, τι θα γίνει? Ο νομοθέτης θα βάζει όρια ποιος θα είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου? Δεν μπορεί να κερδιθεί τέτοια δίκη. Το λέω με την ίδια άνεση που έλεγα, ναι, το ναι, ναι. Δεν μπορεί να κερδιθεί η υπεύθυνη του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός το ΚΑΣ. Με την ίδια άνεση σας λέω ότι ναι, δεν μπορεί να χάσει ο Βασιλακόπουλος ούτε στις εκλογές, ούτε νομικά στα δικαστήρια. Καλά, στις εκλογές τώρα αυτό είναι άλλο ζήτημα, αλλά στα δικαστήρια. Εγώ κύριε Παλτάκο λέω συνεχώς. Βλέπω μια συμπάθεια. Πώς μπορεί να κρίνεται ένας πολιτικός ικανός ακόμα και στα 85, στα 90 του για το ελληνικό κοινοβούλιο που έχει να διαχειριστεί τις τύχες του ελληνικού λαού και δεν μπορεί να κριθεί ένας άνθρωπος για να διοικήσει ένα σωματείο στο μπάσκετ? Πραγματικά. Ακριβώς αυτό λέω και εγώ. Ακριβώς αυτό. Να μπει ώρα, να μπουν ώρα σε όλο τον Παλτάκο, να μην έχουμε πολιτικούς 75, 80, 105. Όσο γιατί κρίνει ο καθένας και τον κρίνουν και οι εκλέκτορες. Όχι, αν θέλουν να βάλουμε όρια. Εγώ λέω να μην βάλουμε όρια. Θα τον κρίνουν τα σωματεία. Τα σωματεία μπορούν να πούν ότι ναι, είναι ακόμη ικανό στα 72 του να διοικήσει. Κάτι. Εγώ θα σας πω μια κουβέντα και κλείνω, γιατί πρέπει να μην. Ναι. Είμαι έξω από δικαστήριο τώρα. Ναι. Εκείνο το οποίο θα σας πω είναι το εξής. Όποιος θέλει να κερδίσει τον Βασιλακόπουλο, να κατέβει στις εκλογές και να τον κερδίσει. Σωστό. Όχι να τον αποκλείσει με νομοθετικά κείμενα. Δηλαδή αυτό είναι δειλία. Είναι δειλία αυτό για όποιον προσπαθεί να το κάνει. Σωστό. Το λέω. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπαλτάκο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν. 3.